Στο γήπεδο των Αρχανών όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής ανάμεσα στο Γιούχτα και τον ΑΟΑΝ. Ο Λίτσκας τιμήθηκε από τους γηπεδούχους όπου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος. Από δεξιά οι φιλοξενούμενοι σε μια προσπάθεια, θα γίνουν οι κόντρες. Ο Μελισσόπουλος πριν προλάβει ο Χρήστος με μπλοκάρει, ο Τζανής τελικά θα διώξει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία στο 12 για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Ξανά επιμένει το συγκρότημα του Γιώργου Κούτσι. Συνδυαστική προσπάθεια. Ο Μελισσόπουλος ο σούτ, την μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Ο Ροβίθης τώρα για το Γιούχτα με στην περιοχή. Θα προσπαθήσει με τα γκουνάκι να νικήσει τον Γιαγκιόζη, ο οποίος όμως θα καταφέρει να βγει γέρος και να παραχωρήσει κόρνερ. Ο Άνω σε μια ακόμα θετική προσπάθεια. Δολαψάκης, η μπάλα έχει τα αριστερά. Ο Βασίλης Πλουσής με δύναμη το σουτ. Ο Χρήστου αποκρούγει πιο μακριά τώρα η μπάλα. Σέντρα από δεξιά, οχίζει την κεφαλιά. Έχει το Φουκαράκης. Πολύ αστόχο σουτ από ευνοϊκή θέση. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χαμένη ευκαιρία. Βαθιά παλιά τώρα προς την περιοχή του ΑΟΑΝ. Ο Βρετός θα βγει απέναντι από τον Γιαγκιόζη. Θα πλασάρει η μπάλα στα δίχτυα. Κάτω η σημαία του επόπτη σε αυτή τη φάση. Παρά τις διαμαρτυρίες της φιλοξενούμενης ομάδας. Και είναι το 1-0 για τον Γιούχτα στο 55ο λεπτό. Με τον Νίκο Βρετό να χρήζεται σκόρερ. Πάει προς τον πάγκο της ομάδας του. Κάπου αφιερώνει αυτό το τέρμα. Προηγείται η ομάδα του Νίκο Σουριά. Ξανά εδώ η φάση. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και ο offside στη φάση που μόλις ξαναείδαμε. Ο Βρετός στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Πλάσαρε τον Γιαγκιόζη και άνοιξε το σκορ. Έμεινε κάτω η σημαία εδώ. Έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους προς τον επόπτη. Ένταση υπάρχει τώρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων. Οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να ερεμήσουν τα πνεύματα. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου προσπαθεί τώρα από αριστερά, μέσα στην περιοχή. Θα γίνει μια προσπάθεια. Ο Μελισσόπουλος του σούτ την μπάλα στα δίχτυα, όμως έχει προηγηθεί σφύριγμα. Ξανά έντονες διαμαρτυρίες εδώ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Όμως έχει προηγηθεί σφύριγμα και επιθετικό φάουλ από τον διαιτητή Κουκλάκη. Διαμαρτυρίες ξανά. Καθυστερήσεις. Ο Δασκαλάκης την μπάλα προς τα έξω. Ο Κίσας το σούτ την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ για τον Γιούχτα, είναι το 2-0 στο 23ο λεπτό. Το αγώνα κλειδώνει λοιπόν η νίκη για τους γηπεδούχους με τον Κίσα σκόρερ. Τις προσπάθειες, τώρα ο ρέφερι θα σφυρίξει το τέλος της αναμέτρησης που θα βρει νικητή το Γιούχτα με 2-0 επί του ΑΟΑΝ. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτερα από τον αντίπαλο, θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο. Ωστόσο, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκε από μια αμφισβητούμενη φάση και μια ανακάλυψη στην ισοφάρισή μας από τον ρέφερι του παιχνιδιού. Το σημαντικό για μας σήμερα, αυτό που είπα και στα παιδιά, είναι ότι και στα διαστήματα τα καλά, αλλά κυρίως στα διαστήματα τα αρνητικά που είχαμε μέσα στο παιχνίδι, ήμασταν ομάδα, ήμασταν όλοι μαζί και είναι μια νίκη που μας βοηθάει πολύ για τη συνέχεια. Μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, με σκληρή δουλειά,